Και ας πάμε εδώ παραδίπλα. Πήγαμε στο Ρέθυμνο, θα πάμε μέχρι την Ιερά Πέτρα αυτή τη στιγμή. Τις προηγούμενες ημέρες ήρθε η προκήρυξη, η πολυπόθητη προκήρυξη για προσλήψεις στα νοσοκομεία, στη δημόσια υγεία, ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Ένα από τα νοσοκομεία που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και όχι αδίκως είναι το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρα, το οποίο έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα. Όπως πολύ καλά ξέρεις και εσύ, Μπάμπη, το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρα είναι από αυτά τα νοσοκομεία που δουλεύουν και δουλεύουν καλά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που και το πονούν και το αγαπούν και δίνουν το κάτι υπάρχει παραπάνω. Υπάρχει και το φιλότιμο που λέμε μέρη. Ακριβώς. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο των εργαζομένων, του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας, τον κύριο Δημήτρη Βλασάκη. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Με υγεία, υπομονή και όνειρα. Υπομονή και σε εσάς. Καλή χρονιά, κύριε Βλασάκη. Πάστε καλά. Τώρα, υγεία, είπατε το πρώτο και το κυριότερο και το συνυπογράφουμε φυσικά, αυτό είναι το πρώτο και το κυριότερο. Αλλά, εδώ που είμαστε, πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε για το 2024, για το κομμάτι της υγείας? Δυστυχώς γνωρίζουμε ότι στην Κρήτη και πόσο μάλλον και στο νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας, η υγεία νοσεί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία στέκονται ουσιαστικά από το φιλότιμο των εργαζομένων, το έχουν πάρει στις πλάτες τους και το πηγαίνουν ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν πρώτες υπηρεσίες υγείας. Το θέμα είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή έχει βγει μια προκήρυξη για γιατρούς, η οποία τρέχει και κλείνει 15 του μήνα, κυρίως σε άγονες προκηρύξεις προηγούμενων ετών, δηλαδή σε προκηρύξεις οι οποίες δεν ερχόντουσαν εργαζόμενοι, δεν ερχόντουσαν υποψήφιοι γιατροί, δεν υπήρχαν. Έτσι. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο έχουμε δει είναι ότι έχουν βγει οι προκηρύξεις, βγήκανε για το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας που ζητήσαμε θέσεις διευθυντών, δεν υπάρχει όμως κανένα άλλο κίνητρο όπως είχαμε ζητήσει. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποιος για να έρθει σε ένα νοσοκομείο στην παρούσα φάση, στο νοσοκομείο τουλάχιστον το δημόσιο, και μιλάμε για το ΕΣΥ, δεν έχει κάποιο άλλο κίνητρο. Ο ιδιωτικός τομέας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Αν σκεφτεί κανένας ότι αν πας σε ένα ιδιωτικό τομέα μπορείς να πάρεις 2, 2,5, μπορεί και 3 φορές, αν όχι και παραπάνω, το μισθό σου. Mm-hmm. Και μάλιστα χωρίς εφημερίες, χωρίς να είσαι 24 ώρα μέσα και φυσικά χωρίς να έχεις την εφημερία την ανοιχτή που είσαι στο σπίτι και αν σε καλέσουν πας. Έτσι, και φυσικά όλο το φόρτο εργασίας το οποίο υπάρχει. Αυτό, κύριε Βλασάκη, όμως το κίνητρο που λέτε πολύ σωστά και έχει επισημανθεί από όλους και μέρη, δεν ήταν κάτι που είχε πει ότι θα το έβλεπε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Χρυσοχοίδης, που έχει κατέβει και πολλές φορές εδώ στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα? Βεβαίως είχε πει ότι ουσιαστικά στις άγονες θα κοιτάξει να το κάνει τριετία από πενταετία που είναι. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες 10 ημέρες που υπάρχει το deadline για τις προκηρύξεις, ενδεχομένως με υπουργική απόφαση να γίνει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή και με κάποιους γιατρούς που ήδη το έχουμε κάνει, με πάρα πολλούς γιατρούς, έτσι, και είναι πολύ πολύ συγκεκριμένα τα ερωτήματα τα οποία υπάρχουν. Αν σκεφτείτε αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας, το οποίο λειτουργεί με μία αναισθησιολόγο, ένα γιατρό ακτινολόγο, ένα παθολόγο, προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του, έτσι, και προσπαθεί να προσφέρει υπηρεσίες, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση έχουμε φτάσει. Το θέμα όμως το οποίο πρέπει να αντιληφθεί το Υπουργείο είναι το εξής. Πρώτον, ότι πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη ώστε να μπορέσει να έρθει κόσμος στα νοσοκομεία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και όχι μόνο σε επίπεδο γιατρών. Έτσι. Και ιατρικό και νοσηλευτικό και παραϊατρικό, επιστημονικό, μη ιατρικό προσωπικό και τεχνικό. Τώρα βγήκε μια προκήρυξη 5K και έχουμε στο νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας μόνο μια ΔΕΛΤΑ ΕΕ νοσηλεύτρια. Ανεπίτρεπτο. Σταγόνα στον ωκεανό. Ανεπίτρεπτο. Ούτε σταγόνα δεν είναι. Η σταγόνα είναι πολύ μεγαλύτερη. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Τα μεγάλα νοσοκομεία του Ηρακλείου, αμέσως, εάν επανδρωθούν τα επαρχιακά, θα αποφορτιστούν. Γιατί αυτή τη στιγμή τι γίνεται? Ένας ασθενής που φεύγει από το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας, στο 90% θα καταλήξει στο Ηράκλειο. Βέβαια. Στο Βενιζέλιο και στο Πανεπιστημιακό. Καταλαβαίνετε τι φόρτος εργασίας θα φύγει από αυτά τα νοσοκομεία τα οποία, κακά τα ψέματα,
έχουν πάρει στην πλάτη τους όλη την Κρήτη, έτσι. Ακριβώς. Σωστά. Έβλεπα τις ημέρες των εορτών, κύριε Βλασάκη, τις εφημερίες στα νοσοκομεία του Λασιθίου. Στο ένα νοσοκομείο εφημέρευε ο ακτινολόγος, στο άλλο εφημέρευε ο αναισθησιολόγος. Μπορώ να σας πω και ποια είναι. Ακριβώς. Και στο τρίτο ο χειρουργός. Δηλαδή, κανείς θα έπρεπε να κάνει ένα tour σε ολόκληρο τον νομό Λασιθίου, να κάνει μια περιοδία σε ολόκληρο τον νομό Λασιθίου για να καταλήξει τελικά στο εφημερεύον νοσοκομείο του Ηρακλείου, δηλαδή το Παχνί ή το Βενιζέλιο, έτσι δεν είναι? Και ένας νομός Λασιθίου, κύριε Βλασάκη, που και οι αποστάσεις δεν είναι τώρα και τόσο μικρές, έτσι, για να πάει κανείς από τον Άγιο Νικόλαο στην Ιερά Πέτρα ή πόσο μάλλον στη Σιτία, έτσι. Σκεφτείτε ότι όταν κατέβηκε ο κύριος Χρυσοχοίδης κάτω και διαπίστωσε τη διαδρομή, εγώ χαριτολογώντας του λέω: σας φέρανε από τον καινούριο ΒΟΑΚ στο νοσοκομείο? Και μου λέει: ποιο ΒΟΑΚ, μου λέει. Καταλαβαίνετε ότι είχε φτάσει οριακά, έτσι. Και ένας ασθενής ο οποίος είναι να φύγει από τη Σιτία, να έρθει στην Ιερά Πέτρα και από την Ιερά Πέτρα να φύγει να πάει στον Άγιο και από τον Άγιο να καταλήξει στο Ηράκλειο. Εντάξει, μιλάμε για 150 χιλιόμετρα πλάς. Πάντως, έτσι όπως μας τα περιγράφει. Ναι, έτσι όπως μας τα περιγράφει. Μην ξεχνάτε το περιστατικό με την εγκυμονούσα που ήταν τον τοκετό τότε. Έτσι, τι είχε γίνει ουσιαστικά? Είχε φύγει από τη Σιτία που δεν είχε τίποτα, ήρθε στην Ιερά Πέτρα που εμείς είχαμε γυναικολόγο, δεν είχαμε αναισθησιολόγο, πήγε στον Άγιο που ο Άγιος είχε αναισθησιολόγο, συγγνώμη, δεν είχε γυναικολόγο και τελικά κατέληξε στο Ηράκλειο. Τραγικό. Πάντως, έτσι όπως μας τα περιγράψατε προηγουμένως, κύριε Βλασάκη, εγώ νομίζω ότι, και δεν θέλω να γίνω μάντης κακών φυσικά, αλλά έχω την αίσθηση πως και αυτή η προκήρυξη άγονη θα είναι. Εμείς έχουμε κάνει, να ξέρετε, τις επικοινωνίες μας με διάφορους γιατρούς, προσπαθούμε να τους φέρουμε πίσω, και όταν λέω να τους φέρουμε πίσω, εννοώ οι οποίοι έχουν φύγει εκτός Κρήτης. Εμάς δεν μας νοιάζει να πάρουμε γιατρό από κανένα γειτονικό νοσοκομείο και αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Γιατί κάποια στιγμή υπήρχε και η παραφημολογία ότι θέλουμε να πάρουμε γιατρούς από γειτονικά νοσοκομεία. Όχι, δεν θέλουμε να πάρουμε από γειτονικά νοσοκομεία. Θέλουμε, αν είναι δυνατόν, οι ιδιώτες να επανέλθουν πάλι στο ΕΣΥ και να ξεκινήσει σιγά σιγά να στείνεται από την αρχή. Αυτός είναι ο σκοπός μας ως Σύλλογος Εργαζομένων. Θέλουμε να φέρουμε πίσω γιατρούς, να αρχίσουμε να επανδρώνουμε το νοσοκομείο μας και να μπορούμε να προσφέρουμε επιτέλους και τις υπηρεσίες υγείας που θέλουμε, αλλά και οι ίδιοι εργαζόμενοι να νιώθουν, να μην νιώθουν, συγγνώμη, αυτή την επαγγελματική ανασφάλεια που έχουν τώρα μέσα. Και υπάρχει βεβαίως, κύριε Βλασάκη, και το burnout, έτσι, γιατί όπου λείπει κόσμος και είναι υποστελεχωμένα τα πράγματα, παθαίνουν και burnout και οι λιγοστοί υπάρχοντες εργαζόμενοι, έτσι, να μην το ξεχνάμε. Καίγονται, για να το καταλάβει και η μάνα μου, καίγονται οι εργαζόμενοι. Θα σκεφτείτε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν μέσα χωρίς ρεπό ή εξαήμερα, έτσι, ή μπορεί να κάνουν και τα διπλά πρωί νύχτα ώστε να μπορέσουν να καλύψουν βάρδιες. Σαφέστατα το burnout είναι αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή και είναι ένας λόγος φυγής από το ΕΣΥ, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δεν είναι μόνο το οικονομικό. Είναι και η συσσόρευση αυτή η επαγγελματική η οποία υπάρχει, έτσι, και η πίεση, και σαφέστατα μην ξεχνάμε ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να καλύπτει και δύο ή και τρεις θέσεις. Σωστά. Από την έλλειψη η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία. Για μένα είναι απαράδεκτο και το γεγονός αυτό που είπατε πριν από λίγο, δεν ξέρω αν το συγκράτησες, Μπάμπη, αυτό το ότι οι εργαζόμενοι ζητάνε από εργαζόμενους να κάνουν, παρακαλούμε δηλαδή τους γιατρούς που έχουν φύγει, το προσωπικό που έχει φύγει, να επιστρέψει. Είναι φοβερό αυτό. Δεν είναι τόσο θελκτική η προκήρυξη που να κάνει τους ανθρώπους να το σκεφτούν από μόνοι τους. Είναι καταπληκτικό. Κοιτάξτε, ένα κίνητρο το οποίο εμείς το διεκδικήσαμε και το πιέσαμε πάρα πολύ ήταν να βγουν διευθυντικές οι θέσεις. Ναι, γιατί βέβαια, διαφορετικά είναι να έρθει κάποιος επιμελητής Β ή επιμελητής Α και διαφορετικά είναι να έρθει διευθυντής. Έτσι. Όπως γνωρίζετε, για να έρθει σε μια περιοχή κάποιος ο οποίος είναι είτε γιατρός είτε νοσηλευτής, το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξει είναι να νοικιάσει σπίτι. Τα ενίκια αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στο Θεό. Τις επόμενες ημέρες, τώρα αφού βγήκανε και καινούριες δημοτικές αρχές, συνομούμαστε ώστε να κάνουμε ένα ραντεβού μαζί με το Δήμο, να δούμε και ο Δήμος τι μπορεί να προσφέρει σαν κίνητρο, έστω και ένα ενίκιο. Κάποια οικονομική εισφορά, ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε κόσμο. Ο νομός Λασιθίου, να ξέρετε, είναι από τους πιο ευαίσθητους αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ως προς την προσέλκυση εργαζομένων. Δεν έρχονται εύκολα στα νοσοκομεία. Και όχι μόνο στη Ιερά Πέτρας, και στο Αγίου Νικολάου και στη Σιτίας.
Έτσι. Γιατί δεν έρχονται εύκολα. Ξέρουν πολύ καλά, κύριε Βλασάκη, ότι οι ερχόμενοι εκεί θα υπομισθούν ένα πάρα πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας. Θα βρεθούν σε μια θέση μόνοι τους να παλεύουν για 100. Ναι, και να ξέρετε το εξής. Η όλη συζήτηση με όσους γιατρούς έχουμε επικοινωνήσει και εγώ προσωπικά έχω κάνει κάποιες συναντήσεις με γιατρούς εκτός Κρήτης, στηρίζεται η όλη συζήτηση σε 4 ερωτήματα. Πρώτον, πόσοι στάγκοι εμένα υπάρχουν της ειδικότητάς μου, αν είναι δηλαδή καρδιολόγος, πόσοι καρδιολόγοι υπάρχουν, για να ξέρει πόσες εφημερίες θα χρειαστεί να κάνει. Μην ξεχνάτε ότι το τελευταίο διάστημα έχει μπει πολύ στο παιχνίδι και το εντέλεσθε από τις διοικήσεις, οι οποίες πολλές από αυτές είναι πάρα πολύ κακές. Έχουμε υποστεί τα πάνδυνα. Δεν μας φτάνει δηλαδή το burnout το οποίο περνάμε μέσα στα νοσοκομεία, αλλά έχουμε και τους κακούς διοικητές. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν είναι πόσοι υπάρχουν σαν ειδικότητα της ίδιας, πόσοι υπάρχουν να τον πλαισιώσουν, δηλαδή αν είναι καρδιολόγος, αν υπάρχει αναισθησιολόγος, ακτινολόγος, παθολόγος που είναι στυλοβάτης μες στο νοσοκομείο. Και το τρίτο ερώτημα ουσιαστικά είναι το οικονομικό. Ουσιαστικά έρχεται το τρίτο. Πολύ βασικό. Τι θέση ανοίγεται. Μάλιστα. Κύριε Βλασάκη, νομίζω τα είπατε όλα, ήσασταν απόλυτα διαφωτιστικός, όλοι μοιραζόμαστε τον προβληματισμό. Βεβαίως, να υποθέσω ότι και εσείς περνάτε δύσκολες ώρες το τελευταίο διάστημα με αυτό το κοκτέιλ λιώσεων που υπάρχει και στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Υπάρχει πίεση, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, και μάλιστα υπάρχουν, όπως το είπατε πολύ σωστά, τοποθετηθήκατε, κοκτέιλ. Δηλαδή, υπάρχει ασθενής ο οποίος μπορεί να έρθει μέσα και να έχει και ΙΤΑ-91 και να έχει και COVID μαζί. Επίσης, υπάρχει, γνωρίζετε πολύ καλά, στα παιδιά έξαρση σε κοξάκι και στρεπτόκοκο. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να είμαστε εκεί παρόντες. Πώς όμως ένα νοσοκομείο μπορεί να είναι παρόν, όταν 30 του μήνα, για παράδειγμα, υπήρχαν μόνο 4 γιατροί στο νοσοκομείο? Παιδίατρο είχατε? Όχι. Παιδίατρο ήταν αποστολική απάντηση. Στέλναμε στο γειτονικό νοσοκομείο. Στέλνατε στο γειτονικό νοσοκομείο. Και εκείνοι έστελαν σε εσάς μετά. Είναι απίθανες αυτές οι καταστάσεις που ζούμε. Απίθανα. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλασάκη. Ευχόμαστε το 2024 να μην μας βρει στην ίδια κατάσταση, να μην βρει την υγεία στην ίδια κατάσταση. Τη βρήκε δηλαδή, αλλά τουλάχιστον όταν θα φύγει να έχει αφήσει κάτι καλύτερο πίσω. Εύχομαι να ανταποκριθεί ο κόσμος σε αυτή την προκήρυξη και το Υπουργείο να το ξαναδεί και να δώσει τα κίνητρα όπως πρέπει και όπως τα έχει υποσχεθεί. Μακάρι. Μακάρι, αυτό ευχόμαστε όλοι, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να παίρνουμε μπρος και να λειτουργούμε και να δουλεύουμε και να εργαζόμαστε, γιατί δεν είναι μόνο εργασία για μας, είναι λειτουργήμα αυτό το οποίο κάνουμε, υγειονομική, να προσπαθούμε και να παλεύουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες πρώτης γραμμής υγείας. Μάλιστα. Κύριε Βλασάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ να σας ευχηθούμε και καλή χρονιά. Καλά. Λοιπόν, Μέρη, ευχαριστούμε πάμε. Πολύ για το βήμα που μας δίνετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.